Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, καλή χρονιά σε όλους και στους ακροατές σας. Όλα καλά? Καλά, καλά. Λοιπόν, εμείς είπαμε κάποια πράγματα για το παιχνίδι του Λαβρίου με τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι το 90-72 δεν κάνει εντύπωση για κάποιον που το παρατήρησε, που είδε το μάτς. Δηλαδή το Λαβρίο κατάφερε να επιβάλλει το δικό του ρυθμό. Να πάρει την νίκη και έτσι όπως εξελίχθηκε και όλο το μάτς να την πάρει και εύκολα. Πώς το είδατε εσείς την εξέλιξη αυτού του αγώνα? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς είχαμε πει, περιμέναμε ένα δύσκολο παιχνίδι, είχαμε δει ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε ανωδική πορεία, είχαν επιστρέψει τα παιδιά οι τραυματίες, η προσθήκη του Γκος έχει βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα και το πολύ σημαντικό στοιχείο που είχε ο ΠΑΟΚ στα τελευταία παιχνίδια ήταν πάρα πολύ, είχε πολύ ενέργεια, μεγάλη διάθεση, μεγάλη αποφασιστικότητα και είχα μιλήσει στα παιδιά και τους είχα πει ότι αυτό θα πρέπει να είναι το στοιχείο που θα δείξουμε εμείς, δηλαδή να ματσάρουμε σε αυτό το κομμάτι. Ίσως εκεί να τους ευνηδιάσουμε, να μην περιμένουν, ας πούμε, ότι ενδεχομένως να είμαστε και εμείς τόσο πολύ έτσι μεγάλη ενέργεια. Νομίζω και τα καταφέραν πάρα πολύ καλά. Κυνηγήσαμε κάθε μπάλα, κάθε rebound, κάθε διεκδικούμενη φάση. Παίξαμε αρκετά δυνατά, δώσαμε ρυθμό στην ομάδα και σε αυτό το κομμάτι νομίζω ότι κερδίσαμε κυρίως κατά κράτος και ήρθε αυτή η επικράτηση. Κόουτς, πιστεύεις ότι αυτή η ενέργεια που όντως όπως το λες και εσύ και την αποφασιστικότητα που έδειξε η ομάδα σου περισσότερο βγήκε γιατί εκμεταλλεύτηκε καλύτερα τα χαρακτηριστικά της και εξηγούμε. Το Λαύρο μια ομάδα η οποία βασίζεται στο παιχνίδι τους πολλούς Αμερικανούς. Έτσι, οι Αμερικανοί της έχουν συγκεκριμένα στοιχεία στο παιχνίδι τους, έχουν αθλητικότητα, έχουν ενέργεια, αθλητικότητα. Μήπως είχε περισσότερα αυτά τα πράγματα το Λαύρο σε σχέση με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει έναν μεγαλύτερο ελληνικό κορμό, να το πω έτσι? Εν μέρη ισχύει αυτό. Βασικά το άθλημα είναι τέτοιο που νομίζω ότι οδηγεί είτε είναι Αμερικάνος είτε είναι Έλληνας κάποιος είτε οτιδήποτε να είναι αθλητικός και γρήγορος και γενικά τα χαρακτηριστικά αυτά να τα έχει. Αλλά αυτό που είναι και χαρακτηριστικό της ομάδας μας φέτος και γι' αυτό είμαστε και πιο καλοί από τα προηγούμενα χρόνια είναι νομίζω ότι έχουμε μια φρεσκάδα στους Έλληνες παίχτες μεγαλύτερη. Μπορεί να μας υστερούμε σε εμπειρία αλλά όχι σε αθλητικότητα και σε φρεσκάδα αυτό που σας είπα. Αυτό ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι όταν μπήκε η είσοδος του Κουζέλογλου στην ουσία, χωρίς να έχει βάλει πολλούς πόντους, μας βοήθησε πάρα πολύ στον τομέα των αμυντικών rebound και στη διάθεση και στο πώς κυνηγήσαμε στην άμυνα. Που δείχνει, ας πούμε, ότι έχουμε πλέον βοήθεια σε αυτό το κομμάτι και από άλλους νέους Έλληνες παίχτες. Μας βοηθάνε πάρα πολύ στο να μην πέφτει ο ρυθμός μας. Coach, επίσης είστε μια ομάδα η οποία έχει 7 Αμερικανούς, αν έχω μετρήσει τα σωστά. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο... Για εξήγησέ μας λίγο αυτό το ζήτημα, το οποίο θέλει εξήγηση, γιατί όχι, είναι κάτι το οποίο είναι φοβερό αυτό που έχετε κάνει με τον Λαμπ. Αλλά είναι καλύτερο να το ακούσουμε από εσάς. Υπάρχει ένα ζήτημα. Ξεκίνησε προφανώς η ομάδα με 6 Αμερικανούς. Ναι. Δεν ήταν ο Γκρέι στην αρχή. Ο Λαμπ χτύπησε στο πρώτο παιχνίδι του κυπέλλου που παίξαμε τον Προμηθέα. Ναι. Είχε βγάλει τον νόμο του και η αποθεραπεία ήταν περίπου 4 έως 6 εβδομάδες. Και με την προϋπόθεση ότι όταν θα μπει και αν μπει κανονικά σε αγωνιστικό ρυθμό, επειδή ήταν δύσκολο το χτύπημα, δεν θα τον ξαναβγάλει ή θα πάθει κάποια υποτροπή. Ναι. Οπότε αποφασίσαμε να πάρουμε ένα ξένο παίχτη, διότι δεν ξέραμε τι θα γίνει και πώς θα αντιδράσει και σε τι κατάσταση και ο ίδιος ο παίχτης θα επιστρέψει, μέχρι να δούμε τι θα συμβεί. Ο Λαμπ γύρισε όντως τις 6 εβδομάδες, ήταν έτοιμος και είχε κάνει μια πολύ καλή δουλειά. Αλλά η ομάδα κέρδιζε. Κέρδιζε και μάλιστα με μεγάλες νίκες και με μεγάλες διαφορές. Yes. Δεν ήταν εύκολο να τον βάλουμε δηλαδή άμεσα στην ομάδα. Το συμβόλαιο του Γκρέι που είχαμε κάνει είναι μέχρι τέλος Γενάρη με μια οψιόν για την ομάδα μέχρι τέλος του χρόνου ανάλογα τι θα γινόταν με τον ΛΑΜ. Και έτσι συνεχίζουμε ακόμα και προχωράμε με αυτούς τους Αμερικάνους. Yes. Εν τω μεταξύ όμως, για να είμαι ειλικρινής, μπορεί να έχει λυθεί και το ζήτημα αν δεν είχε χτυπήσει ο Μουρ. Σωστά. Όταν λοιπόν επέστρεψε ο ΛΑΜ. Μετά από μια αγωνιστική και μάλλον συγγνώμη πριν επιστρέψει ο Λάμπ να παίξει παιχνίδι στο παιχνίδι με την ΑΕΚ χτύπησε ο Μουρ, οπότε γυρνώντας ο Λάμπ ο Μουρ ήταν εκτός, άρα έμεινε ο Γκρέι. Δηλαδή δεν ξεκίνησε η χρονιά, να το πω έτσι, δεν αποφασίσαμε ότι θα έχουμε 7 ξένους και θα βάζουμε ανάλογα τα παιχνίδια ή ανάλογα τις αγωνιστικές θα κόβουμε κάποιον, έτσι. Ήταν έτσι η συγκυρία και στην ουσία φαίνεται σαν η ομάδα να έχει 7 ξένους. Κάποια στιγμή σίγουρα τα θέμα είναι να είναι υγιείς παίχτες και σίγουρα μέχρι τέλος Γενάρη πιστεύω αυτό το ζήτημα πρέπει να λυθεί και θα λυθεί με τον
με 6 λογικά. Μάλιστα. Coach, λέγαμε εδώ πριν με τον Σταμάτο Μουρελή ότι στο πρωτάθλημα των 12, γιατί δυστυχώς το πρωτάθλημά μας έτσι είναι, είναι οι δύο και μετά είναι οι άλλοι 12. Φέτος που έχουν προσθεθεί, είχαν προσθεθεί και από το δεύτερο μισό της περσινής σεζόν, αλλά φέτος οι ομάδες έχουν Αμερικανούς από το ξεκίνημα. Του συν δύο Αμερικανούς που έχουν 6 πλέον η κάθε ομάδα. Νομίζω ότι οι αποστάσεις των ομάδων έχουν μικρύνει πάρα πολύ. Δηλαδή, και αυτό φαίνεται και στα αποτελέσματα κάθε αγωνιστική και στη βαθμολογία. Έτσι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Είναι βασικό το θέμα των 6 Αμερικανών, διότι κακά τα ψέματα είναι πιο εύκολο να αποκτήσεις Αμερικάνους καλούς παίχτες σε πιο χαμηλές τιμές παρά Ευρωπαίους, όπως είχε με το παλιό σύστημα. Δηλαδή, οι Ευρωπαίοι πολύ καλοί παίχτες ή οι παίχτες, ας πούμε, που θα μπορούσαν να παίξουν σε μια ομάδα σαν το Λαύριο, φέρω ένα παράδειγμα για τη δική μας ομάδα, θα κοστίσαν πολύ περισσότερο από ότι έναν Αμερικάνο που φέρουμε τώρα που μπορεί να είναι με 4 ή 5.000 δολάρια το μήνα. Ναι. Έτσι έχει κάνει πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα και βλέπουμε έτσι ομάδες από τη δική μας Προμηθέας επίσης να είναι αρκετά υψηλά και να διεκδικούν έτσι μια πολύ καλή θέση στο πρωτάθλημα. Φυσικά έχει παίξει ρόλο και η ιστορία με τον Άρη που δεν είναι στην κατάσταση που θα περιμέναμε. Θα σε ρωτήσω πολύ απλά. Το Λαύριο, πού ψωνίζει Αμερικανούς? Σε ρωτάω γιατί γίνεται η κουβέντα. Μα πού τους βρίσκει το Λαύριο, ας πούμε, και δεν τους βρίσκει, ξέρω εγώ, πάω, και δεν τους βρίσκει ο. Παράδειγμα τώρα λέω, έτσι. Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Το ρωτάω, συγγνώμη που σας διακόπτω, για να εξηγήσετε το πώς μπορεί να προκύψει μια επιλογή παίχτη. Που στο μυαλό των περισσότερων είναι πολύ εύκολο, αλλά δεν νομίζω ότι είναι. Θα είμαι ειλικρινής, νομίζω ότι όλοι οι προπονητές, σχεδόν σε όλες τις ομάδες, έχουμε δει περίπου τους ίδιους παίχτες. Ναι. Δηλαδή, οι λίστες προφανώς στα μάτια των προπονητών, εντάξει, περίπου έτσι, δεν μιλάω για όλους. Κάποιες φορές, κάποιες ομάδες μπορεί να πηγαίνουν σε κάτι πιο ακριβό και να μην βλέπουν αλλά σε γενικές γραμμές. Όλοι οι παίχτες που παίρνουμε στις ομάδες μας, κατά κάποια μάτια τις έχουν δει. Το ζήτημα νομίζω είναι, δύο είναι τα ζητήματα. Το πρώτο είναι να έχεις επιλέξει τον τρόπο που θα παίξεις και να καταφέρεις να ταιριάξεις παίχτες με χαρακτηριστικά που σου ταιριάζουν στην ομάδα πραγματικά. Και το δεύτερο κομμάτι είναι και το πώς η ομάδα αυτή δέχεται ή δεν έχει την πίεση στο να σου βγάλει ένας παίχτης το αποτέλεσμα. Αφέρω ένα μικρό παράδειγμα τώρα, αφού μιλάμε για Λαύριο ΠΑΟΚ, να το πω. Δεν νομίζω ότι είναι κακή επιλογή, παραδείγματος χάρη, ο Κρουμπάλης σαν παίχτης. Θα ήθελα να σε ρωτήσω στην πορεία, αλλά το πας από μόνος, ωραία. Ναι. Καθόλου κακή επιλογή. Απλά νομίζω ότι ένας παίχτης είναι πολύ πιο εύκολο να αποδώσει στο Λαύριο παρά στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή είναι άλλα τα μεγέθη. Κακά τα ψέματα. Ακόμα και τρίτη να ήταν η ομάδα του Λαυρίου και δωδέκατη ομάδα του ΠΑΟΚ, παραμένουν να είναι διαφορετικά τα μεγέθη. Ναι. Έτσι, δεν έχει να κάνει κάτι, ας πούμε, με μια χρονιά ή με μια νίκη ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Παίζουν ρόλο και αυτά, νομίζω, πολύ μεγάλο, πολύ σημαντικό. Coach, επειδή τον ξέρεις το Κρουμπάλι, στα δικά μας τα μάτια βλέπουμε έναν παίχτη ο οποίος κάνει καλά πράγματα που δεν φαίνονται. Δηλαδή, ναι, ενέργεια στην άμυνα, rebound, που κυνηγάει τον οποιοδήποτε αντίπαλο, είτε παίζει άσος, είτε παίζει δύο, είτε παίζει πέντε, και στα καλά το χαλάει. Σε αυτά που φαίνονται, μάλλον το χαλάει. Δηλαδή, πολλές φορές ορίζει να τελειώσει μια φάση κοντά στο καλάθι, ή τέλος πάντων στην επίθεση δεν μπορεί να αποδώσει και να βγάλει πράγματα. Τι ακριβώς συμβαίνει με το συγκεκριμένο παίχτη? Σε ρωτάω γιατί εσύ τον έφερες εδώ στην Ελλάδα, από σένα τον είδαμε πρώτα. Είναι πολύ κοντά αυτό που λες, είναι πολύ σωστό σε αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Με τη διαφορά είναι ότι μία ή δύο κακές επιλογές στην επίθεση στο Λαύριο δεν θα φανούν, διότι θα ξαναπάρει εύκολα την μπάλα ξανά και θα έχει το δικαίωμα, ας πούμε, και την ευχέρεια να κάνει τον κόσμο να ξεχαστεί. Ενώ σε μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ οι δύο ή τρεις κακές επιλογές που θα κάνει, επειδή είναι ομάδα που έχει άλλες δυνατότητες, άλλους παίχτες, καλύτερο rotation και θεωρητικά και άλλοι παίχτες ακουμπήσουν την μπάλα, να το πω έτσι, και πρέπει να την ακουμπήσουν πιο ισορροπημένα, μπορεί αυτό να φανεί και να πέσει η ψυχολογία του. Εγώ νομίζω, επειδή το ξέρω πολύ καλά τον νους και θεωρώ ότι είναι ένα παιδί καταπληκτικό για ομάδα και χαρακτήρας αλλά και φοβερός δουλευταράς, νομίζω ότι παίζει μπάσκετ πολύ παραπάνω από το ταλέντο που αρχικά είχε για αυτό το λόγο. Και είναι πάρα πολύ χρήσιμος για την ομάδα και για την ομάδα σε τον ΠΑΟΚ. Απλά επειδή κάνει πολλά πράγματα από αυτά που τα βλέπουν οι προπονητές αλλά δεν τα βλέπουν οι υπόλοιποι. Σωστά. Λιγάκι ίσως σε μια ομάδα σε τον ΠΑΟΚ που ο κόσμος έχει απαιτήσεις, που υπάρχει, ας πούμε, έτσι, είναι μεγάλη και βαριά η φανέλα, να αδικείται λίγο, να το πω έτσι. Δεν νομίζω από τον προπονητή του, για να μην παρεξηγηθεί από κάποιον στην ομάδα. Το κατάλαβα, ναι. Μιλάω
Μιλάω απ' έξω. Ναι. Coach, δέκατη αγωνιστική έχει περάσει. Το Λαύριο είναι, είναι μόνο του στην τρίτη θέση. Ναι. Είναι πιο ψηλά ο στόχος φέτος ή θα μου πεις το κλασικό ότι εμείς θέλουμε να σωθούμε και από εκεί πέρα βλέπουμε. Όχι. Πραγματικά έτσι ξεκινήσαμε όμως, mm-hmm. θέλω να το πω αυτό. Mm-hmm. Αυτή είναι πάντα η σκέψη μας το καλοκαίρι που ψάχνουμε να βρούμε ξένους, ψάχνουμε να βρούμε τι κάνουν οι άλλες ομάδες που θα πάνε να σωθούν. Γενικά, ξέρεις, δεν ψάχνουμε να δούμε, ας πούμε, ποιους παίχτες παίρνει ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ και ο Άρης. Mm-hmm. Ψάχνουμε να δούμε τι παίχτες και πώς πάνε να στήσουν τις ομάδες, οι ομάδες που θεωρητικά θα είχαν στόχο να σωθούν. Έτσι ξεκινήσαμε, να σωθούμε σίγουρα γρήγορα, όσο δυνατόν πιο γρήγορα και να πάμε για το καλύτερο. Θεωρώ εντάξει ότι οι 7 νίκες που έχουμε κάνει είναι υπεραρκετές σε αυτό το σημείο του πρωταθλήματος για να θεωρήσουμε ότι αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί. Mm-hmm. Οπότε ναι, θα θέλαμε να, αφού πέρσι μπήκαμε στα πλοίως, να κυνηγήσουμε κάτι παραπάνω από την 8η θέση. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να κρυφτούμε ούτε να πούμε τώρα ότι θα είμαστε χαρούμενοι. Δηλαδή, αν κάνουμε μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος άλλες 2 νίκες και φτάσουμε σε 9 και σωθούμε, θα πούμε ότι πλέον είμαστε ευτυχισμένοι, ας πούμε, ή το καταφέραμε. Mm-hmm. Εξάλλου νομίζω έτσι γίνεσαι και καλύτερος. Πάντα πρέπει να προσπαθείς για το καλύτερο, εννοείται. Έτσι, και το Λαύριο τα προηγούμενα χρόνια στην Α1 ο στόχος ήταν να παραμείνει, παρέμεινε στην κατηγορία. Πέρσι, όπως είπες και εσύ, μπήκε στα play-off. Φέτος, γιατί να μην κοιτάξει κάτι παραπάνω. Τελευταία ερώτηση. Πιστεύεις ότι έτσι θα πάει μέχρι το τέλος σεζόν? Δηλαδή, η ΑΕΚ, που okay, εντάξει, εκεί είναι η θέση της, κάτω από τους δύο. Ο ΠΑΟΚ, ίσως ο Προμηθέας και το Λαύριο πάνω κάτω θα είναι αυτοί οι τέσσερις που θα παίξουν για το 3-4. Καταρχάς πιστεύω ότι θα είναι η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Και το, δεν το λέω ούτε για να πω επειδή συζητάμε, είμαι βέβαιος γι' αυτό. Θέλω να πω κάτι για την ομάδα μου. Εμείς πολύ καλά έχουμε παίξει. Είχαμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα μπορούσε να θα το χαρακτηρίσω λίγο ευνοϊκό, με την έννοια ότι είχαμε κάποια δύσκολα παιχνίδια στην έδρα μας που καταφέραμε βέβαια και τα κερδίσαμε. Mm-hmm. Και με έτσι εμφατικό τρόπο, αλλά δεν παραμένουμε έτσι στην έδρα μας. Θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολύ δύσκολο δεύτερο γύρο για να μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να είμαστε στην τρίτη θέση. Νομίζω ότι θα είναι η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Και απλά θα υπάρχει, είναι ο Προμηθέας, εμείς που δείχνουμε ότι ενδεχομένως να μπορούμε, αλλά θεωρώ και ο Κολοσσός Ρόδου, που θεωρώ πολύ καλή ομάδα για άλλη μια χρονιά, mm-hmm. πολύ σοβαρή, και τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα ήταν αρκετά δύσκολο, έχει φέρει πολύ καλά αποτελέσματα για το πρόγραμμα που είχε, θα ενδεχομένως να καταφέρουν να κάνουν έτσι μια είσοδο σε μια τετράδα εκεί, σε αυτές τις θέσεις, να δυσκολέψουν λίγο αυτό το δίδυμο στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ, δηλαδή στη θέση 3-4. Mm-hmm. Νομίζω Μάλιστα. ότι κάπως έτσι πάει να κυλήσουν τα πράγματα. Ο Προμηθέας μετά τις τρεις ήττες που έκανε έμεινε λίγο πίσω, με την έννοια θα τον είχα για πιο ψηλά ακόμα και να χτύπαγε την τριάδα ο Προμηθέας, αλλά θεωρώ ότι αυτές οι τρεις ήττες συνεχόμενες λιγάκι θα τον κλονίσουν και ενδεχομένως να πέσει λίγο πιο κάτω. Όχι όμως ότι θα χάσει το δρόμο του, θα πιστεύω θα είναι και αυτός πολύ ψηλά. Δεν είναι τελευταία ερώτηση, γιατί μου έδωσε assist που πήγε τον Προμηθέα. Λέγαμε εδώ καθ' όλη τη διάρκεια από το ξεκίνημα της σεζόν, λέγαμε τον Προμηθέα ότι τα πήγαινε πάρα πολύ καλά, ότι έχει ξεκινήσει εκπληκτικά, αλλά είναι μια ομάδα η οποία δεν είναι ούτε η ΑΕΚ ούτε ο ΠΑΟΚ και μπορεί όταν του έρθει ένα-δύο στραβά αποτελέσματα να τον πάρει από κάτω. Βλέπουμε τώρα ότι έχει τρεις ήττες. Επειδή και το Λαύριο είναι κάτι ανάλογο, δεν είναι ένα ζήτημα για σας να το κρατήσετε, ξέρεις, μετά από μια-δυο ήττες μπορεί να σε πάρουν από κάτω, έτσι, γιατί... Την απάντηση την έδωσες ο ίδιος. Πραγματικά αυτή ήταν η απάντησή μου. Δεν διαφωνώ. Δεν θεωρώ ότι το Λαύριο είναι κάτι διαφορετικό. Προφανώς και το Λαύριο, γιατί τώρα όλα είναι OK, έχουμε κερδίσει, πετάμε στα σύννεφα ή πετάμε όλοι, θεωρούν ότι μπορούμε να κερδίσουμε τον οποιοδήποτε. Η διαχείριση αυτού του ζητήματος είναι πολύ σημαντική. Δηλαδή, το Σάββατο κιόλα, για μένα παίζουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι στη Λάρισα. Mm-hmm. Ίσα-ίσα που η πορεία μας για μένα λύνει τα χέρια και το μυαλό και τα πόδια των παιχτών της Λάρισας του Φάρου, διότι δεν νομίζω κανείς να τους πει κάτι αν τελικά δεν κερδίσουν το Λαύριο με αυτή την πορεία που έχουμε κάνει. Θα είναι πιο απελευθερωμένοι, θα είναι πολύ πιο συγκεντρωμένοι, θα κοιτάξουν με μεγαλύτερη έμφαση και με μεγαλύτερο έτσι κίνητρο να μας κερδίσουν. Θεωρώ ότι κάθε παιχνίδι πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας και θα πρέπει στη στραβή θεωρητικά ή σε ένα κακό αποτέλεσμα να έχουμε αντίδραση ώστε να μην μας πάρει από κάτω. Δεν νομίζω ότι η φανέλα μας και η ιστορία μας είναι τέτοια που επιτρέπει φυσικασμό. Θεωρώ, παραδείγματος χάρη, ότι ο Κολοσσός Ρόδου πολύ πιο εύκολα μπορεί να ταπεξέλθει σε κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή από ότι εμείς και ο Προμηθέας, διότι έχει πάρα πολλά χρόνια στην κατηγορία και έχει πάρει και ανάλογες θέσεις, ναι, σε αυτό το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία, Κώτσο, ευχαριστώ πολύ.
Εγώ καλή χρονιά να έχεις και στην προσπάθεια που κάνετε εκεί στο Λαύριο, γιατί δεν είναι μόνο το αντρικό, είσαι εκεί πολλά χρόνια. Είμαστε πολλά χρόνια. Ουσιαστικά εσύ είσαι που το τρέχεις, οπότε και καλή υπομονή. Να είσαι καλά, καλή χρονιά. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλή να χρονιά. Σε καλά.